Ένα 88 ετών και συμμετέχει ακόμα σε όλες τις διοργανώσεις που γίνονται σε δρόμους πάνω στην Κρήτη. Ανέβηκε στο πιο ψηλό σκαλί του Βάθρου τιμητικά, καθώς τα 88 του χρόνια και παρά το βροχερό καιρό συμμετείχε απτόητο στο χθεσινό γύρο της Ιτίας, χωρίς τίποτα να κάμψει τις εφηβικές αντοχές του. 88. Δεν αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα όταν τρέχετε, έτσι δεν είναι? Νιώθετε πολύ αιχμαίος. Έχετε τρέξει σε πολλές αθλητικές διοργανώσεις? Συνεχώς. Συνέχεια. Και σημερινός κολυμβητής. Ο 88χρονος κύριος Κώστας μπορεί δικαίως να έκλεψε την παράσταση στη Σιτία ως ο γυραιότερος δρομέας, όμως το τρέξιμο δεν είναι η μόνη του αγάπη. Είναι δεινός χειμερινός κολυμβητής, ορειβάτης και λάτρης των δύο τροχών. Με το ποδήλατο του μάλιστα, όπως ο ίδιος περιγράφει, ξεκινά συχνά από τον Άγιο Νικόλαο που ζει και επισκέπτεται το χωριό του, την Αγία Βαρβάρα στο Ηράκλειο. Μπράβο. Στο χωριό με 100 χιλιόμετρα από τον Άγιο Νικόλαο και γυρίζω. Το ποδήλατο είναι... Η μεγάλη αθλητική γιορτή της Ιτίας, παρά τις ανδείξωες καιρικές συνθήκες, είχε αυξημένη συμμετοχή και μεγάλα ονόματα που τίμησαν τη διοργάνωση, όπως την κορυφαία Ελληνίδα σπρίντερ Μαρία Μπελιμπασάκη και την νικήτρια του αυθεντικού μαραθωνίου της Αθήνας το 19 Ελευθερία Πετρουλάκη, που και οι δύο επέλεξαν τον τόπο καταγωγής τους για την επιστροφή τους στην ενεργοδράση και τις μεγάλες αποστάσεις. Ο γύρος της Ιτίας διοργανώνεται τα τελευταία 17 χρόνια, με τις αθλητικές εκδηλώσεις να είναι ενταγμένες στο θεσμό γύρος των πόλεων που συνδιοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.